Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με πρωτοβουλία της ΕΠΣΥΚ και με αφορμή το Μητρό που από την πρώτη μέρα του Αυγούστου εγκλωβίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, υπήρξε κλίμα αγανάκτηση από τα σωματεία που εκπροσωπήθηκαν, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης, Νίκος Τζόρτζογλου, τόνισε πως με 9 σωματεία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τα πρωταθλήματα. Το Γιάννος Πασφαιρικό Σώμα του Ηρακλείου έχει 80 περίπου ερασιτεχνικά σωματεία. Αυτή τη στιγμή, αν υποτεθεί ότι ξεκινάνε τα πρωταθλήματα ή αν θα πρέπει η Ένωση Ηρακλείου να κάνει κλήρωση, τα σωματεία από τα 80 που σύμφωνα με τον νόμο Αυγενάκη έχουν, δηλαδή και που έχουν επικαιροποιήσει όλη τη διαδικασία για να είναι στο Μετρό, είναι μόλις 9. Δηλαδή, από τα 80 σωματεία, εμείς θα πρέπει να κάνουμε πρωτάθλημα με 9. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και εάν δεν υπάρξει κάποια παράταση, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στο νόμο, αντιλαμβάνεστε ότι πρωτάθλημα στο Ηράκλειο, τοπικό πρωτάθλημα, τοπικά πρωταθλήματα δεν μπορούμε να διεξάγουμε. Όσοι ήταν στην αίθουσα συμφώνησαν πως τα προαπαιτούμενα για την εγγραφή στο Μητρό ουσιαστικά εγκλωβίζουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και βάζουν λουκέτο, με τους βουλευτές Ηρακλείου, Σοκράτη Βαρδάκη, Βασίλη και Γκέρογλου να αντιδρούν και να μιλάνε για άμεσες κινήσεις. Θα ζητήσουμε λοιπόν από αύριο από τον κύριο Υπουργό να δώσει μία παράταση και να ισχύσει ο προηγούμενος νόμος και παράλληλα να βγει σε διαβούλευση ένας καινούριος σχεδιασμός που θα λύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Θα καταθέσουμε άμεσα ερώτηση, σε συνέχεια βεβαίως άλλων του προηγούμενου διαστήματος, προκειμένου ο Υπουργός και να ενημερωθεί αλλά και να απαντήσει στο θέμα και της παράτασης και της διαβούλευσης για την απλοποίηση της διαδικασίας των εγγράφων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Υφυπουργός, ο Λευτέρης Αυγενάκης, θα πάρει αυτά τα μηνύματα που και από τα σωματεία σήμερα ακούστηκαν και θα πρέπει οπωσδήποτε, για να μην πάμε σε αυτό που λέμε αναστολή των πρωταθλημάτων, να δώσει σε πρώτη φάση μία παράταση στα σωματεία του Ηρακλείου, τόσο ώστε να προσπαθήσουν να μαζέψουν τα προαπαιτούμενα και οπωσδήποτε θα πρέπει να πάμε σε απλοποίηση των όλων αυτών των διαδικασιών που ο Υφυπουργός θέτει προκειμένου ένα σωματείο να μπει στο Μητρό. Νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτές τις δύσκολες εποχές, τους δύσκολους καιρούς, να κάνουμε προσπάθειες να κρατήσουμε την νεολαία στα γήπεδα και όχι με αυτό το βίαιο τρόπο να τον διώχνουμε από τους αγωνιστικούς χώρους. Δηλαδή από τη μια διαθέτουμε κάποια 4,5 εκατομμύρια ευρώ στον καρτερό για να φτιάξουμε κάποιο γήπεδο που καλό είναι και το beach soccer, καλό είναι και το beach volley, αλλά από την άλλη να διώχνουμε 10-15.000 νεολαία από το Ηράκλειο αφού ουσιαστικά τα εκβιάζουμε να φύγουν από το γήπεδο επειδή η ομάδα τους δεν είναι στο Μητρό.